Παναγιώτη Ύφαιστος, διδάκτορ πολιτικών, επιστημών και διεθνών σχέσεων, συγγραφέας, αρθρογράφος, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Ύφαιστε. Καλημέρα σας, χαιρετισμούς στους ακροατές σας και στην ηρωική Κρήτη. Κύριε Ύφαιστε, 50 χρόνια έχουν περάσει από την τουρκική εισβολή, 50 χρόνια κατοχής, έχουν μια ηλουχία γεγονότων. Επειδή έχετε μιλήσει για τον ορθολογισμό του διεθνούς συστήματος και την ορθοταξία των πραγμάτων, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει λήξη μετά από 50 χρόνια κατοχής στο Κυπριακό, που είστε και ο ίδιος Κύπριος βέβαια, με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ? Κοιτάξτε, η ίδια η πράξη, η εξέλιξη των γεγονότων, δηλαδή τα γεγονότα, αποδείχθηκε ότι όπως εξελίχθηκαν οι θέσεις μας, οι ελληνικές θέσεις, δεν οδηγεί σε λύση. Αυτό είναι κάτι αντικειμενικό. Διότι πρέπει να το δούμε έτσι με ένα ακριβώς ορθολογιστικό τρόπο. Όταν λέμε ορθολογιστικό στη στρατηγική ανάλυση, εννοούμε τη σχέση κόστος-οφέλους εναλλακτικών αποφάσεων. Μια απόφαση τι κόστος δημιουργεί και τι όφελος. Δημιουργεί προϋποθέσεις σταθερότητας, ισορροπίας, ειρήνης ή οδηγεί αντίθετα προς τον άλλο πόλο. Εδώ λοιπόν αποδείχθηκε επί μισό αιώνα ότι η στάση που υιοθετεί η ελληνική πλευρά οδηγεί προς μεγάλη αστάθεια. Ποια είναι αυτή η μεγάλη αστάθεια? Η δεύτερη όμικρο με πολιτική ισότητα είναι ένα κράτος, κρατήδιο θα το έλεγα καλύτερα, που δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Η Τουρκία ούτως ή άλλως τώρα μιλάει για δύο κράτη που θα είναι στην κυριαρχία πλήρης στον χώρο τον Κυπριακό. Δεν είναι κάτι, δηλαδή δύο ξεχωριστά κράτη γιατί ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Είναι, ελέγχει πλήρως στην Κύπρο. Γιατί ξέρετε, οι όροι καμιά φορά είναι θολοί. Πρέπει να σας πω ότι είχα υπηρετήσει σε κάποια φάση δύο χρόνια και ως πέρασα στη διπλωματική υπηρεσία, αλλά και στο γραφείο διαπραγματεύσεων του Κυπριακού. Και μία από τις μελέτες που είχα κάνει ήταν, τη δημοσίευσα μάλιστα κάποιος στην Αυστραλία μετά, ήταν κατά πόσο υπάρχει στον κόσμο κάτι άλλο, κάποιο άλλο κράτος, που να έχει αυτή τη μορφή. Δεν υπάρχει, απλούστατα. Και μάλιστα δύο μελέτες που έκανα ήταν για την Ελβετία και το Βέλγιο και καμία σχέση δεν έχει αυτό που κάνουμε εμείς. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό είναι και ανορθολογικό για ένα ακόμη λόγο. Επειδή η ελληνική πλευρά βρίσκεται στην πολύ πλεονεκτική θέση να υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, που είναι πολύ σπάνιο αυτό. Μια φορά στο Κονγκό υπήρξε παρόμοια απόφαση, επειδή είχε αποχωρήσει η Σοβιετική Ένωση και την πήρανε. Και μία το πολύ άλλη, δύο άλλες περιπτώσεις και πιο θολές όμως. Στην περίπτωση της Κύπρου οι αποφάσεις μετά την εισβολή ήταν ξεκάθαρες. Ότι τα παράνομα τελεσμένα δεν ισχύουν και δεν μπορούν να αποτελέσουν τρόπο λύσης. Ξεκάθαρες. Επαναλήφθηκε το 1985 σε άλλες αποφάσεις και το 1983 όταν ανακήρυξαν οι Τουρκοκύπροι κρατήδιο και είπε το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν υπάρχει κάτι πράγμα, μια Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει. Και να κάνω και ένα άλμα να έρθω στο 2004, όταν ολόκληρο το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποδέχθηκε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μερική ρήτρα στην πράξη προσχώρησης και αυτό από την νόμο των κρατών μελών της κοινότητας, ότι η πράξη προσχώρησης ισχύει για όλη την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή και το κατεχόμενο δεν αναιρείται επειδή είναι κατεχόμενο και άμα η Κύπρος απελευθερωθεί θα ισχύει για όλη την Κύπρο και τους Τουρκοκύπριους δηλαδή. Αλλά πρέπει να τελειώσει η κατοχή. Αυτή ήταν η πράξη προσχώρησης. Εδώ υπάρχει ένα διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό, θεσμικό και πολιτικό κεκτημένο, το οποίο είναι συμπατό με αυτό που ονομάζουμε διεθνή τάξη. Η διεθνή τάξη είναι η κρατική κυριαρχία των κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο κεφάλαιο 1, άρθρο 2 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, όπου βρίσκονται και οι υψηλές αρχές του διεθνούς δικαίου. Πάνω απ' όλα δηλαδή. Πάνω απ' όλα. Είναι ότι τίποτα από ό,τι λέει εδώ αυτό ο χάρτη δεν δίνει το δικαίωμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας να παρέμβει και να υποδείξει κάτι για το εσωτερικό των κρατών. Επομένως, το Συμβούλιο Ασφαλείας
δεν είχε δικαίωμα και δεν έχει. Και δεν ισχύει αυτό. Ότι επειδή το θύμα, εμείς η ελληνική πλευρά δηλαδή, υποχωρούσαμε με το πιστόλι στον κρόταφο, χωρίς το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβει τις ευθύνες του αποτάσταση της διεθνούς τάξης στην Κύπρο, να καταγράφει τις δικές μας υποχωρήσεις, που ήταν δεύτερα όμικρο στην αρχή, μετά δεύτερα όμικρο με πολιτική ισότητα, το έχει αγάπη και βεβαίως να έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο μετά από μισό αιώνα, που αν το δεχθούμε, βλάπτει και τους Τούρκους, όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους και τους Τούρκους. Και εδώ, αν μου επιτρέψετε να σας πω, υπάρχει μια επιστολή, δεν την έχω ακόμη δημοσιοποιήσει, στον Αχμέντ Νταβούτογλου, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο του, ήταν και υπουργός θετικό τότε. Και είπαμε να βρεθούμε όλοι οι πρωτοβάθμιοι διεθνολόγοι της Ελλάδας, incognito. Το ραντεβού θα το κάνω ο Μακαρίτης ο Κουσκουβέλης στη Θεσσαλονίκη, incognito, να συζητήσουμε τι είναι αυτά που λες αυτό το βιβλίο. Τι είναι αυτά που λες αυτό το βιβλίο. Είναι αυτή η διεθνή τάξη, είναι μια γεμονική στάση την οποία θα αντιμετωπίσουμε. Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι το Κυπριακό είναι ο άξονας των μεγάλων ζητημάτων της σύγχρονης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ή αυτό που ονομάζουμε μεταπολίτευση. Δεύτερο, το Κυπριακό συνδέεται με όλα τα άλλα ζητήματα. Δεν μπορεί να γίνει όμοιρος, δηλαδή, όχι μόνο το σημαντικότερο γεωπολιτικό σημείο του πλανήτη, που είναι η μεγαλώνηση της Κύπρου, και όλοι το λένε. Το λένε οι Άγγλοι, ο Νταβούτογλου, όλοι το λένε, αλλά και να γίνουν όμοιροι της Τουρκίας μέσα από ένα βιώσιμο κρατήδιο, να το πούμε λίγο στέρεθος ή χειρότερα. Το 1/10 του ελληνισμού. Και αυτό βεβαίως έχει προεκτάσεις και στα θαλάσσια σύνορα. Της Φαρουκλυπίδας, των Ιζαγίρετας Ζώνης και όλων των άλλων πραγμάτων. Και ασφαλώς, κάτι ίσως εξίσου σημαντικό, αν όχι περισσότερο, είναι ότι αναβαθμίζεται γεωπολιτικά και στρατηγικά η Τουρκία, κάτι το οποίο βλέπω ήδη να συμβαίνει, αλλά θα εκτιναχθεί εάν τεθεί υπομοιρία ο Κυπριακός χώρος και πλέον λιχώδης. Εκεί είμαστε λοιπόν. Μάλιστα. Αν είδατε το τελευταίο μου άρθρο, μαζί με την ανάγκη αλλαγής στρατηγικής, δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στον κόσμο, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στο κέντρο της Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή. Μαζί με την ανάγκη η Ελλάδα να αλλάξει στρατηγική με την έννοια της βεβαίως θα συμμετέχει σε συμμαχίες, βεβαίως θα εναλλάσσει συμμαχίες κλπ. Αυτά είναι λογικά και ορθολογιστικά εντός του κρατικοποιητικού συστήματος. Αλλά όμως με όρους ιεραρχημένων εθνικών συμφερόντων. Και βεβαίως αυτό αρχίζει από την Κύπρο, διότι είναι εξόφθαλμο ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση με δεύτερα πολιτική ισότητα και ολοκληρώνω λέγοντας ότι η διέξοδος είναι μόνο μία, δεν υπάρχει άλλη. Είναι πρώτο, απαιτείς την εφαρμογή της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας και αποσύρεις όλα τα άλλα. Αυτό το λέγει ο μεγάλος μας πρέσβης, ο Δούδας, ο οποίος επεσήμανε, τα ζούσε, ότι μόνο σε εμάς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σε όλες τις διαπραγματεύσεις του κόσμου, όταν δεν συμφωνούν, αρχίζουν με μερικό σημείο. Εμάς λέγανε να αρχίσουμε από εκεί που μείναμε. Την επόμενη φορά επίσης. Και κοντά-κοντά στη μέση, κοντέψαμε ή φτάσαμε στις τουρκικές θέσεις. Επομένως, το ένα είναι να επανέλθουμε στη διεθνή τάξη, που είναι η διεθνή και η ευρωπαϊκή νομιμότητα και αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που αφορούν τη διεθνή τάξη. Και το δεύτερο, γιατί η Ελλάδα δεν εξισορροπεί στρατιωτικά την Τουρκία στην Κύπρο. Έχει κάθε συμφέρον να το κάνει, έχει ανάγκη να το κάνει να μην κινδυνεύει τον δεκατολισμό, έχει ανάγκη να το κάνει για να υπάρξει ισορροπία δυνάμεων και να μπορεί να γίνει πιο ορθολογιστική η διαπραγμάτευση επιλύσεως του Κυπριακού. Και ασφαλώς δεν αφήνει η Τουρκία την Κύπρο έρμιο της Τουρκίας γεωπολιτικά. Είμαι και εγώ παρόν. Γιατί λοιπόν δεν εξισορροπείται η Τουρκία στην Κύπρο από την Ελλάδα, και θα σας θυμίσω ότι είχε αρχίσει ο νέος αμυντικός χώρος. Κάπως γνωρίζετε, έπαιξα και εγώ ρόλο με εκατοντάδες άρθρα τότε και συνεργασία με τον Μαγνήμιστο Αρσένη, όχι σαν κανονικό σύμβουλο κρατικό λειτουργό, αλλά σαν συνεργάτη συνομιλώντα μαζί του, ότι είχε αρχίσει ο νέος αμυντικός χώρος, ο οποίος πάγωσε. Γιατί πάγωσε. Και αν διαβάσετε κείμενα τότε, όχι μόνο δικά μου και άλλων, θα δείτε ότι πάρα πολύ συμφωνούσαμε με τον ορθολογισμό, τον πολιτικό, τον στρατηγικό, τον διαπραγματευτικό του νέου αμυντικού χώρου. Γιατί δεν προχώρησε.
Γιατί τώρα που φτάσαμε στα διέξοδο και η μόνη διέξοδο είναι η αυτοκτονία, γιατί δεν έχει ισορροπία η Τουρκία? Τι μας λείπει, δεν καταλαβαίνω. Κύριε Ήθεστε, όπως μας περιγράφεται, η ελληνική υποχρεωτικότητα έχει αφήσει σε ένα μεγάλο βαθμό το κυπριακό πρόβλημα να έχει φτάσει σε αυτές τις διαστάσεις. Όμως, θα ήθελα να μας πείτε, η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη. Γιατί δεν δημιούργησε, ας πούμε, στην Κύπρο στρατιωτικές βάσεις, όπως έχει κάνει και μάλιστα παρανόμως η Τουρκία? Για ποιο λόγο δεν προωθείται το ενιαίο αμυντικό δόγμα? Και από τη στιγμή που, όπως είπατε πιο μπροστά, είναι σε περιεθνικούς οργανισμούς η Κύπρος, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, την ίδια στιγμή βλέπουμε, ας πούμε, τον Ορμπάν να φωτογραφίζεται με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και δεν καταγγέλλεται αυτό και από την ελληνική και από την κυπριακή ηγεσία. Φτάνουμε όμως σε ένα σημείο που τα γεγονότα ξεπερνάνε ενδεχομένως την ατολμία των πολιτικών. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στην άρση του εμπάργου όπλων από τους Αμερικανούς, έχει ξεκινήσει ο στρατηγικός διάλογος, μήπως είναι μία συγκυρία καλή που αναβαθμίζει το ρόλο της Κύπρου με προοπτική τη λύση του Κυπριακού? Κοιτάξτε, βασικά αυτό υπονόησα προηγουμένως, το προεκτείνω και λέω ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ηθικά, γεωπολιτικά και λοιπά, έχει συμφέρον και λοιπά, να ενισχύσει την παρουσία της στην Κύπρο και να εξισορροπήσει η Τουρκία. Είναι επειδή είναι και εγκύτρια δύναμη. Έχει υποχρέωση. Και μάλιστα εγκύτρια δύναμη η οποία θα εξισορροπήσει μια δεδηλωμένα παράνομη τουρκική παρουσία. Επομένως η εφαρμογή των εγκυτικών υποχρεώσεων, το τονίζω, του ελληνικού κράτους, είναι τόσο μια νομική αναγκαιότητα, αλλά και μια στρατηγική αναγκαιότητα. Εγώ θα προέκτηκα και θα έλεγα, εάν η Ελλάδα δεν εφαρμόσει αυτά τα πράγματα, κάτι το οποίο όλοι γνωρίζουν ότι είναι λογικά και ορθολογιστικά, και απέχει, δεν θεωρείται από τους τρίτους αξιόπιστο κράτος για να κάνει συναλλαγές μαζί της. Αυτό που κάνουν, μήπως αυτό κάνουν, ρωτώ, είναι να μας λένε συνεχώς δώστε και δεν παίρνετε τίποτα. Το λένε, δεν τους ζητάμε, δεν παίρνετε τίποτα. Εδώ λοιπόν, μέσω καταιγιστικών στρατηγικών εξελίξεων, η Ελλάδα στην Κύπρο, πρώτο, έχει τον ανεκατολισμό. Δεύτερο, είναι εγκύτρια δύναμη. Τρίτο, έχει μεγάλο στρατηγικό συμφέρον να εξισορροπήσει η Τουρκία για να μην γίνουν όμοιροι αυτοί οι άνθρωποι και να αλλάξει φιλίδι το γεωπολιτικό και στρατηγικό περιβάλλον. Και ασφαλώς όλο αυτό είναι και κάτι απολύτως απαραίτητο για να μπορέσουν να υπάρξουν προϋποθέσεις, για βιώσιμη λύση. Εάν δεν υπάρξουν, εάν η Τουρκία δηλαδή συνεχίσει την ανέδρα στάση, συγχωρείτε, τουλάχιστον δεν θα διαλυθεί το κυπριακό κράτος και θα μείνει αυτό εκεί αλήτρωτο, μη απελευθερωμένο. Και ευκαιρία δοθήσει, μήπως υπάρχει καμία αντίρρηση, ευκαιρία δοθήσει να απελευθερωθεί το κατεχόμενο και να επαναγκηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και με τους Τουρκοκύπριους ως ένα βιώσιμο και δημοκρατικό κράτος με όρους της ευρωπαϊκής κοινότητας? Ασφαλώς και δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια αντίρρηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα παράνομα τελεσμένα δεν αναγνωρίζονται. Εγώ δεν γνωρίζω περίπτωση που κάποιο κράτος υπέστη επίθεση και δημιούργησαν τα πράγματα τελεσμένα και τα αναγνώρισε. Παίρνουν δεκαετίες, μπορεί και πολύ περισσότερο. Και δεν τα αναγνωρίζουν. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αναγνωρίσουμε τα παράνομα τελεσμένα της άσκησης βίας και των καθημερινά επαναλαμβανόμενων ηγεμονικών αξιώσεων της Τουρκίας. Και να δοθεί κατά βάση ένα σημαντικό νησί στην Τουρκία, στο Κιάτο. Κανένας λόγος να γίνει αυτό. Αντίθετα, αρνούμαστε. Επικαλούμαστε τη Διεθνή Κυπριακή Νομιμότητα ως εγκύτρια δύναμη και ως ενδιαφερόμενο κράτος εξισορροπεί η Τουρκία στρατιωτικά, πολιτικά, με κάθε άλλο τρόπο στον κυπριακό χώρο. Εδώ είμαστε, το κάνουμε αυτό. Αν δεν το κάνουμε, να μου επιτρέψει να σας πω ότι με όλους τους δικούς μου στρατηγικές ανάλυσης που κάνω δεκαετίες, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει ελληνική στρατηγική. Είναι όλα θολά, ρευστά και χαμηλής αξιοπιστίας. Το τι λέγεται και τι κάνουμε. Ο κατευνασμός δεν είναι
θα διηγεί. Και σε όλα, σε όλα αυτά που, σε όλα αυτά που περιγράφετε, από ό,τι βλέπω στα, στην πυκνή αυτογραφία που έχετε, θίγεται και ένα θέμα το οποίο είναι ξεχασμένο. Το βλέπουμε να συμβαίνει, ας πούμε, από το Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων, το βλέπουμε σε άλλα σημεία του κόσμου και το καυτηριάζουμε. Τώρα που γίνεται στο σπίτι μας όμως δεν ακούγεται επί δεκαετίες τίποτα. Και αυτό είναι ο επικισμός, που είναι έγκλημα πολέμου σύμφωνα με τη χάρτα του. Βέβαια. Κοιτάξτε, μπορεί να βρείτε και μια φοβερή μελέτη, την οποία έχουμε κάνει μάλιστα από κάποιον που. Από τη Γενέβη, που είναι εκεί στις επιτροπές για τα εγκλήματα πολέμου. Όταν κάναμε την έκθεση προγνωμών για το Κυπριακό, αυτή η φοβερή έκθεση, η οποία είναι η βάση λύση του Κυπριακού, με διεθνή αναγνωσιμότητα. Ο Ντελάγη, λοιπόν, σε αυτή την έκθεση τεκμηρώνει πλήρως ότι είναι έγκλημα πολέμου παρουσιακή και ασφαλώς είναι μεγάλο θέμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εγώ δεν ακούω να τίθεται. Δεν γίνεται λύση με παράνομους πήκους. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να γεννήθηκαν εκεί, τι να κάνουμε. Θα πρέπει να βρεθεί όμως το τι θα γίνει. Εδώ πλέον οι Τουρκοκύπροι μαζί με τους πήκους είναι πλειοψηφία στην Κύπρο. Δεν γίνεται να μείνουν οι επικοί. Αλλάζει δηλαδή αλλάζουν τα γεωγραφικά δεδομένα. Και επαναλαμβάνω, με βάση το δίκαιο του πολέμου, είναι έγκλημα πολέμου ο πηγισμός. Και έτσι λέει και στους Ισραηλούς που κάνουν αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Ότι αυτό είναι έγκλημα πολέμου, αυτό που, ο πηγισμός. Μάλιστα. Κύριε Ήφαιστε, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί ενδιαφέρον πολύ έχουν οι συζητήσεις μαζί σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.